Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σημερινό νομοσχέδιο που αφορά σε τρία πανεπιστήμια, τα οποία και απορροφούν δύο ΤΕΗ ή συνεργούν, σύμφωνα με τον άστοχο, κατά τη γνώμη μας, τίτλο του νομοσχεδίου, συνεχίζει το γαϊτανάκι των αναδιαρθρώσεων στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρόκειται για σχεδιασμό που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο, φιλοδοξώντας να επιτύχει εκεί όπου απέτυχε το αντίστοιχο σχέδιο Αθηνά της προηγούμενης κυβέρνησης. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, δε, το αλυσμόνητο σχέδιο Αθηνά της Νέας Δημοκρατίας, που τελικά δεν υλοποιήθηκε, έπεσε απλώς θύμα της αγωνίας του για πάση θυσία εξοικονόμηση πόρων, αυτογράφει η έκθεση αιτιολογική, καθώς και της ελλιπούς προετοιμασίας του. Βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε, το σχέδιο Αθηνά της Νέας Δημοκρατίας το παρεμπόδισαν τότε οι μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις. Προσωρινά, όπως αποδεικνύεται, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ που τότε στήριζε αυτές τις κινητοποιήσεις, υποκριτικά, όπως αποδεικνύεται, τώρα το επαναφέρει με διαφορετικό περιτύλιγμα, αλλά με το ίδιο πάντα περιεχόμενο και κυρίως με τον ίδιο πάντα στόχο. Άλλη μια απόδειξη δηλαδή ότι συνεχίζει με πιο επιδέξιο τρόπο την αντιλαϊκή πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως βέβαια και παντού. Όλο τώρα αυτό το μπαράζ των αναδιαρθρώσεων στην ανώτατη εκπαίδευση συντελείται με τα ίδια γνωστά υλικά, πάνω στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, με τα οποία φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα αστικά κόμματα συμφωνούν και τα οποία αποτυπώθηκαν επίσημα και στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισαν όλοι μαζί, ώστε να τους είναι και πιο δεσμευτικό, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και πιο πριν εφαρμοζόταν και τίποτα διαφορετική πολιτική. Τρανό παράδειγμα εδώ, ο νόμος 3848 του 2010, γνωστός και ως νόμος Διαμαντοπούλου, νόμος σταθμός για την εξαπόλυση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση, ο οποίος προηγήθηκε χρονικά όλων των μνημονίων. Πού στοχεύουν τώρα σταθερά όλα τα παραπάνω? Μόνο όποιος δεν θέλει να δει, δεν βλέπει, ή όποιος θέλει να το κρύψει, ότι εδώ πρόκειται για σχέδια και κατευθύνσεις που υπηρετούν πριν απ' όλα την καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης στο άρμα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στο άρμα των συνολικότερων επιδιώξεων του κεφαλαίου μέσα από την αντικειμενική, έτσι κι αλλιώς, σχέση παιδείας και οικονομίας. Και επειδή βέβαια αυτή η πλήρης υποταγή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις επιδιώξεις του κεφαλαίου για κερδοφόρες business δεν μπορεί να κρυφτεί, γι' αυτό και πλασάρεται με τη δικαιολογία της ισχυροποίησης τάχα της εκπαίδευσης, προκειμένου, αφού ξεπεράσει, όπως λέει η κυβέρνηση, τις αγκυλώσεις και τις παθογένειες του παρελθόντος, να γίνει πιο δυναμική, πιο καινοτόμα, πιο ανταγωνιστική. Όταν τώρα μιλάτε, κύριε Υπουργέ, για αγκυλώσεις και παθογένειες, δεν εννοείται καθόλου μα καθόλου ούτε το κόστος των σπουδών που όλο και αυξάνει για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, ούτε τη φοιτητική μέρημνα η οποία συρρυκνώνεται και υποβαθμίζεται διαρκώς, ούτε το περιεχόμενο των σπουδών και το πώς αυτό θα συνδέει όλο και βαθύτερα το νέο επιστήμονα με το επιστημονικό του αντικείμενο. Το νομοσχέδιο δεν ασχολείται καν με όλα αυτά και τα προσπερνά απλά σαν να μην υπάρχουν. Ούτε φυσικά το νομοσχέδιο απαντά στον εφιάλτη της ανεργίας των νέων αποφύτων που βρίσκεται στα ύψη, ενώ λίγοι είναι πια οι απόφοιτοι που βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενο που σπουδάσανε και με εργασιακά δικαιώματα βεβαίως, τα οποία φροντίσατε να είναι ισοπεδωμένα από την πολιτική σας. Όσο για το αν θα αρκεί το πτυχίο για να βρίσκει κανείς δουλειά ή αν θα συνεχίσουν να απαιτούνται μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά, πάσης φύσεως καταρτήσεις, ή για το αν η έρευνα στα ερευνητικά κέντρα των νέων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα αφορά κυρίως τις λαϊκές ανάγκες, ή για το αν οι ερευνητές θα έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η απάντηση του νομοσχεδίου είναι καθαρά εχθρική για τους φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζόμενους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως είναι βεβαίως εχθρική και στις λαϊκές ανάγκες για πανεπιστήμια αποκλειστικά στην υπηρεσία τους. Όσο όμως εχθρική είναι στα λαϊκά συμφέροντα
άλλο τόσο είναι φιλική και γαλαντόμα στους επιχειρηματικούς ομίλους και το κεφάλαιο γενικότερα, που πάντα απαιτούν και τώρα πια βλέπουν την ανώτατη εκπαίδευση με τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργεί ακόμα περισσότερο προς όφελός τους. Όλο αυτό τώρα το αντιλαϊκό εγχείρημα που περιγράψαμε πλασάρεται ως σύνδεση των νέων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τις αναπτυξιακές ανάγκες των περιφερειών αλλά και της χώρας. Εδώ όμως ακριβώς βρίσκεται κρυμμένη και η απάτη περί του κοινού ωφέλους που όλοι δήθεν θα έχουμε από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Αφού πρόκειται για μια ανάπτυξη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της ελληνικής αστικής τάξης, για τις ανάγκες των ομίλων της χώρας, για τις ανάγκες των Ελλήνων κεφαλαιοκρατών που αναζητούν νέα πεδία κερδοφορίας σε πάρα πολύ συγκεκριμένους κλάδους και όχι βέβαια για εκείνη την οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται κεντρικά και λειτουργεί για να ικανοποιεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών. Δεν χρειάζεται κανείς βεβαίως να ψάξει και πολύ για να το αποδείξει. Μια ματιά να ρίξει κανείς στο θαύμα του τουρισμού ή στις γαλέρες των τηλεπικοινωνιών θα καταλάβει σε όφελος τίνος έχουν ανάπτυξη αυτοί οι κλάδοι σήμερα. Το επόμενο επιχείρημα της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων λέγεται συγκρότηση του λεγόμενου ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Προσοχή! Αυτός ο ενιαίος χώρος καμιά απολύτως σχέση δεν έχει με την ενιαία ανώτατη εκπαίδευση για την οποία αγωνίζεται το ΚΚΕ και στην οποία ενιαία ανώτατη εκπαίδευση πάβει να υπάρχει η πολυδιάσπαση και η κατηγοριοποίηση ιδρυμάτων, πτυχίων, αποφύτων και διαμορφώνεται ένας μόνο τύπος πτυχίου αναεπιστημονικό αντικείμενο ανώτατου πανεπιστημιακού επίπεδου. Πτυχίο το οποίο κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι και η μοναδική αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα και θα υπεριέχεται βεβαίως αυτό όλη εκείνη η απαραίτητη γνώση επιστημονική για την κατανόηση του επιστημονικού του αντικειμένου και θα οδηγεί συνεπώς στην επιτυχή, δηλαδή στην κοινωνικά ωφέλιμη άσκηση του επαγγέλματος. Γιατί ακούμε τόσες μέρες και εδώ, ακούστηκαν κυρίως στις επιτροπές, και μάλιστα από πανεπιστημιακά χείλη, για εκείνη την περιβόητη αυταξία της γνώσης, η οποία ασφαλώς και υπάρχει. Προκειμένου όμως, το επιχείρημα αυτό ακούστηκε, ακουγόταν, για να δικαιολογηθεί η παραπέρα αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα. Όμως, και η ανώτατη εκπαίδευση είναι κατά βάση μια επαγγελματική εκπαίδευση. Γιατί η επιστήμη δεν αποτελεί απλώς αυταξία. Δεν σπουδάζουμε γενικά για να γίνουμε επιστήμονες, αλλά για να γίνουμε εργαζόμενοι, ώστε να συμβάλλουμε σε αυτό που είπε τόσο εύστοχα ο Μπρέχτ, να συμβάλλουμε στην ελάφρυνση του μόχθου της ανθρώπινης ύπαρξης. Γι' αυτό σπουδάζουμε. Και ακριβώς από αυτή τη διαπίστωση προκύπτει και θεμελιώνεται η σύγχρονη ανάγκη να μπορούν οι απόφοιτοι, οι σημερινοί επιστήμονες, με το πτυχίο τους να εργάζονται στο αντικείμενο εκείνο που σπούδασαν. Ο λεγόμενος ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης κατά την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ σημαίνει όμως τα ακριβώς αντίθετα. Με μια ορολογία ψευδεπίγραφη, παραπλανητική, αποτελεί μια διαδικασία ευρωενωσιακής προέλευσης, η οποία εξελίσσεται σε μια άκρος ανταγωνιστική διαδικασία απόκτησης προσόντων, αφού τα πτυχία πάβουν να δίνουν πρόσβαση στο επάγγελμα για τους απόφοιτους. Γι' αυτό και μέσα σε αυτόν τον ενιαίο τάχα πανεπιστημιακό χώρο σωρεύονται μαζί πανεπιστημιακά τμήματα Α, Β και Γ κατηγορίας, απόφοιτοι και πτυχία πολυκατηγοριοποιημένα. Να λοιπόν πως εκτός από την εκπαίδευση που όπως την είδαμε να γίνεται υπηρέτρια του κεφαλαίου μέσω της συμβολής της στην καπιταλιστική ανάπτυξη, τη βλέπουμε την εκπαίδευση, την ανώτατη, να υπηρετεί άμεσα πια, άμεσα τους επιχειρηματικούς ομίλους προσφέροντάς τους στο πιάτο απόφοιτους επιστήμονες διαβαθμισμένων προσόντων, δηλαδή απόφοιτους στα βορρά, στα εφήμερα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργοδοτών, απόφοιτους παγιδευμένους στο διαρκές εκείνο κυνήγι πιστοποιήσεων και καταρτήσεων
και σε μια κούρσα αντικοινωνικού εργασιακού ανταγωνισμού. Να τι σημαίνει και που οδηγεί η πολύπλευρη διασύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, να που οδηγεί αυτή η ίδια η επιχειρηματική λειτουργία των Ιδρυμάτων. Με αυτή την πολιτική συμφωνούν όλα ανεξαιρέτως τα αστικά κόμματα και το δείχνουν νομίζω και σήμερα. Οι διαφωνίες και οι ενστάσεις τους είναι για δευτερεύοντα ζητήματα και αφορούν τις μεθόδους ή τους ρυθμούς που πρέπει να έχουν αυτές οι αναδιαρθρώσεις ώστε καλύτερα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τις οικονομικές και τις ιδεολογικές του κεφαλαίου. Λέει η Νέα Δημοκρατία εδώ ότι πολύ πρόχειρη είναι όλη αυτή η αναδιάρθρωση που εισάγεται με το νομοσχέδιο. Κατά τη γνώμη μας κάνει λάθος. Γιατί όλη αυτή, και το νομοσχέδιο βεβαίως αυτό, και όλη αυτή η προσπάθεια εντάσσεται στην επιχείρηση της προσαρμογής των πανεπιστημιακών σπουδών στις ωρέξεις των επιχειρηματικών ομίλων. Παραδείγματος χάρη, δείτε πόσο μεγάλη, μα μεγάλη είναι η φροντίδα που δείχνει η κυβέρνηση σε τομείς επένδυσης του κεφαλαίου, όπως είναι η λεγόμενη, ας πούμε, διατροφή, το διατροφικό σύμπλεγμα, όπως λένε. Διαμορφώνοντας με το παρόν νομοσχέδιο 4 παρακαλώ τμήματα διατροφής, διατροφολογίας και διαιτολογίας, 2 στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Αθήνα. Εκτός από τη λιτότητα, η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και για τη διαιτά μας δηλαδή. Δείτε επίσης με πόση επιμέλεια καταπιάνεται μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για τη λειτουργία των νέων ερευνητικών ινστιτούτων και τεχνολογικών πάρκων πάντα ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας μέσα στα πανεπιστήμια, την ώρα που αδιαφορεί επιδεικτικότατα για τα πραγματικά μορφωτικά και βιωτικά προβλήματα των σπουδαστών. Δεν σας λέμε κάτι παραπάνω από το να ρίξετε μια ματιά από την κατάσταση που υπάρχει στις φοιτητικές εστίες. Το Πανεπιστήμιο Δε Θεσσαλίας πραγματικά αποκτά φαραωνικές διαστάσεις, απορροφώντας όλο το ΤΕΙ Θεσσαλίας και τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. Το βάρος τώρα στη Θεσσαλία πέφτει στην ίδρυση σχολών, πολλές φορές ετερόκλητων, με θολά επιστημονικά αντικείμενα, τόσο πολύ που να καταντούν σχεδόν σχολές Φράνκενστάιν, όσο και με την ίδρυση πανεπιστημιακών κέντρων έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης, όπως το ΙΑΣΟΝ στο Βόλο, που δίνει έμφαση στην λεγόμενη πολιτιστική βιομηχανία. Το βάρος βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία πέφτει στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, τον οποίο και θα εξυπηρετήσουν τα διάφορα Ινστιτούτα στις πόλεις της Θεσσαλίας, καθώς και το αβερόφιο αγροδιατροφικό τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλίας, προκειμένου να στηρίξουν όχι βέβαια τις δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίων γεωργοκτηνοτρόφων που ξεκληρίζονται αλίπητα από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά να στηρίξουν αυτά τα Ινστιτούτα τις μεγάλες αγροτοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, στις οποίες και συγκεντρώνεται ολοένα και πιο πολύ, με τη φροντίδα βεβαίως όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, και η γη και η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Θέλετε τώρα και ένα δείγμα έτσι απλό, μικρό, από το λεγόμενο ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ακούστε, στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στη Λάρισα, θα έχουμε πολυτεχνική σχολή με τμήματα τετραετούς φοίτησης, όπως είναι το ενέργειας και περιβάλλοντος, και στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο Βόλο, δίπλα, θα έχουμε πολυτεχνική σχολή με τμήματα πενταετούς φοίτησης. Νάτος λοιπόν ο ενιαίος χώρος. Στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο και πολλά και κατηγοριοποιημένα πτυχία. Τμήματα και άρα και απόφοιτοι, προκειμένου, όπως είπαμε, να εξασφαλίζεται η φτηνή και εξειδικευμένη εκείνη εργατική δύναμη, πιστοποιημένη πάντα στα προσόντα και τις δεξιότητες εκείνες που απαιτεί κάθε φορά, just in time, όπως λένε, το κεφάλαιο. Παραπέρα, αν κάποιος δεν χρησιμοποιήσει το εργαλείο της ταξικής προσέγγισης του νομοσχεδίου, ίσως και να αναρωτηθεί πραγματικά τι ακριβώς εξυπηρετεί ένα πανεπιστημιακό τμήμα στα ψαχνά της Εύβοιας με επιστημονικό αντικείμενο τη διαχείριση λιμένων και ναυτιλίας. Ίσως αναρωτηθεί. Αν όμως το συσχετήσει, όπως έκαναν
παραδείγματος χάρη η εκλεγμένη σύμβουλη της λαϊκής εισπύρωσης του ΚΚΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας. Αν το συσχετίσει όπως εκείνη με το master plan του Οργανισμού Λιμένων Νομού Εύβοιας, το οποίο και προβλέπει παρεμβάσεις που αλλάζουν ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο των περιοχών και της Χαλκίδας και της Εύβοιας, ώστε να διευκολύνεται η δράση των επιχειρηματικών ομίλων και ανάμεσά τους βεβαίως και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τότε θα διαπιστώσει ότι παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η μεταφορά του λιμανιού της Χαλκίδας κατευθείαν στο χώρο τον ιδιόκτητο των εγκαταστάσεων των τσιμέντων Χαλκίδας της γνωστής πολυεθνικής καταπέτησή της, κάτι που συνδέεται με το διετές επιχειρησιακό σχέδιο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γίνεται για να βοηθήσει τις επενδύσεις της και τα κέρδη της για συνδυασμένες μεταφορές logistics, καθώς στο σημείο αυτό υπάρχουν εκτός από το λιμάνι, που θα υπάρχει βεβαίως και οδική πρόσβαση, αλλά και σιδηροδρομική γραμμή. Ναι, πρόκειται για τη Lafarge, την πολυεθνική τσιμεντοβιομηχανία, η οποία διεκδίκησε πέρυσι ή πρόπερσι, θυμηθείτε το, και πέτυχε απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οποία και έσπευσε η κυβέρνησή σας να δηλώσει ότι θα σεβαστεί βεβαίως, απόφαση με την οποία μπορεί να απολύει η Lafarge όποτε και όσους εργαζόμενους θέλει, μια απόφαση κόλαφος για την κυβερνητική καραμέλα, τόσο για αυτό το περιβόητο ευρωπαϊκό κεκτημένο, όσο και για τη δική της ευαισθησία περί τα εργασιακά, μια απόφαση που άνοιξε το δρόμο στην παραπέρα αντεργατική πολιτική. Τα χατήρια αυτινής κάνετε και με αυτό το νομοσχέδιο. Την ίδια αποστολή έχει και η Τεχνόπολη Ευρύπου, που εντάσσεται στην επιχειρηματική λειτουργία του ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη έρευνας για λογαριασμό των βιομηχάνων της περιοχής. Ούτε είναι βεβαίως τυχαίο ότι ακριβώς αυτά τα ερευνητικά κέντρα θα ανθίσουν ακόμα περισσότερο οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις του διδακτικού και λοιπού προσωπικού. Το ερώτημα το διατυπώσαμε και προχθές. Πώς θα στηριχτούν τέλος πάντων, αν δεχτούμε τη δική σας λογική και μιλήσουμε για αυτό που εισάγεται, πώς θα στηριχτούν αυτές τέλος πάντων οι νέες σχολές, άσχετα αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε δηλαδή, πώς θα στηριχτούν αυτές οι 7 νέες σχολές που ιδρύονται και τα 39, παρακαλώ, νέα πανεπιστημιακά τμήματα, με ποιο προσωπικό, με ποια χρηματοδότηση, μήπως με αυτήν που έχει οδηγήσει τα ιδρύματα να λειτουργούν στα όρια τους. Είναι φανερό ότι χωρίς γενναία χρηματοδότηση τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, όσοι νοιάζονται για την απαράδεκτη κατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη σκοπιά των λαϊκών οικογενειών και των αναγκών, αυτήν την επιχειρηματική λειτουργία και την εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, που υπηρετείται διαδοχικά βεβαίως από όλες τις κυβερνήσεις, είναι που πρέπει να βάλει στο στόχαστρο. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δεν είναι απλώς αντίθετο σε αυτό το νομοσχέδιο. Καλεί και με αφορμή αυτό βεβαίως τον αγώνα για τη συνολική ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής και της συνολικότερης πολιτικής. Τώρα, ας με επιτραπεί ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, την ανοχή σας που έχετε επιδείξει και στους προηγούμενους, με αφορμή και το καταδικασμένο στη συνείδηση των εκπαιδευτικών περιβόητο νέο σύστημα προσλήψεων, παύλα απολύσεων, μιας και αποτελεί μίξερ στην ουσία ανακύκλωσης της ανεργίας. Ξέρετε, σας ακούμε τόσες μέρες, η επιχειρηματολογία σας δεν είναι καινούργια. Τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα ακούγονταν από το ΠΑΣΟΚ το 1997, όταν καταργούσε την επετηρίδα. Τα ίδια. Και τι σύμπτωση, και τότε έπεφταν πάρα πολλά χημικά, όπως και τώρα. Όπως φαίνεται όμως και από τη μαζικότητα και από τη μαχητικότητα των κινητοποιήσεων, οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και συμβασιούχοι, ούτε πείθονται από την κυβερνητική προπαγάνδα, ούτε βεβαίως υποκύπτουν στην καταστολή. Τίποτα δεν πρόκειται να σώσει και αυτό το απαράδεκτο σύστημα που κοροϊδεύει τελικά όλους τους άνεργους εκπαιδευτικούς και τους οδηγεί στη διάσπαση, τον κανιβαλισμό, μέσα από ένα αέναο κυνήγι μοριοδότησης για την πιστοποίηση προσόντων. Και ξέρετε κάτι, και τώρα, σήμερα, τώρα που μιλάμε, είναι έξω από εδώ, από τη Βουλή, και αντί να αλληλοφαγώνονται όπως επιδιώκεται με το σύστημα που εισάγεται, διαδηλώνουν όλοι μαζί
και διεκδικούν την άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων της εκπαίδευσης των τελευταίων χρόνων, ως το ελάχιστο εκείνο που πρέπει και μπορεί να γίνει για το καλό της εκπαίδευσης. Μια κουβέντα για το Παλιμνιακό Ταμείο, ιστορικό οπωσδήποτε ίδρυμα της Λίμνου, το οποίο όμως και αυτό δεν το αφήνεται απείραχτο, γιατί του γενικεύεται και του ενδυναμώνεται τα επιχειρηματικά του χαρακτηριστικά σε βάρος των κοινωνικών του αναφορών. Γιατί μετά θα ζητάνε όλοι 20 λεπτά. Και μια απάντηση στην τροπολογία που κατέθεσε πριν λίγο, επιτέλους τώρα το είδαμε, τη μείωση εννοώ των μαθητών, κύριε Υπουργέ, στον υπηαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού. Ξέρετε, μακριά από μας η μικροψυχία. Θα την ψηφίσουμε τη διάταξη, αλλά επιτρέψτε μας, κύριε Υπουργέ, να πούμε ότι θα ήταν πιο ολοκληρωμένη αυτή η διάταξη αν συνοδευόταν και από τη μείωση του κατώτατου αριθμού των υπηαγωγείων που ήταν στα 7 και το πήγατε στα 14. Να πάτε και αυτό, το 14 να το πάτε στα 7. Θα ήταν πιο ολοκληρωμένη η πρότασή σας. Γιατί συνδέεται το ανώτατο και το κατώτατο όριο μαθητών ενός τμήματος. Βεβαίως και έχουν σχέση απόλυτη. Και το καταλαβαίνετε.